Το συγκεκριμένο βίντεο είναι από εκείνες τις λίγες περιπτώσεις που αυτό που έχω μπροστά μου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα από την εταιρεία, κάτι που σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν είναι απαραίτητα γνωστά. Παρόλα αυτά, προφανώς έχω το Watch S3 της Xiaomi σφραγισμένο στη συσκευασία του. Γνωρίζω προφανώς κάποια πράγματα γι' αυτό και προφανώς επίσης όσα αναφέρει η συσκευασία του θα το δούμε στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο επίσης προφανώς θα δημοσιευθεί μετά την παρουσίασή του επίσημα από την εταιρεία στη Βαρκελόνη. Και για τους λίγο πιο παρατηρητικούς, συμμετέχει στο πλάνο και ένα δεύτερο λουράκι, αφού και το Watch S3 μπορεί να αλλάξει κανείς το λουράκι του για να χρησιμοποιήσει πρακτικά οποιοδήποτε άλλο θέλει, αλλά και ένα bezel, το οποίο από ό,τι φαίνεται μπορείς να αλλάξεις το ρολόι, κάτι που είμαι πραγματικά περίεργος και εγώ να δω πώς ακριβώς γίνεται και προφανώς θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια του βίντεο. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, το οποίο ναι, τυπικά είναι ένα unboxing βίντεο για το Watch S3 της Xiaomi που έχω μπροστά μου. Έχω γυρίσει τη συσκευασία στο πλαίνο της μέρος, γιατί εδώ κάνει και σε εμένα μεταξύ των άλλων τη χάρη να αναφέρει κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Μπορείς να αλλάξεις πολύ γρήγορα τη στεφάνη του ρολογιού, το bezel όπως το περιγράφει στα αγγλικά. Έχει ως 15 ημέρες διάρκεια μπαταρίας, κάτι που πάντα εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί κανείς κλήσεις από αυτό ή να απαντάει στο τηλέφωνο αφού έχει μικρόφωνο και ηχείο. Μπορεί να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση τους καρδιακούς παλμούς μας και όπως και πολλά άλλα ρολόγια, βέβαια υποστηρίζει και αυτό δύο διαφορετικές συχνότητες για τον εντοπισμό της θέσης με αρκετά βέβαια διαφορετικά συστήματα εντοπισμού. Και έτσι σχετικά απλά και γρήγορα έχω φέρει το μαχαίρι στο πλάνο. Όπως πάντα θα κόψω τις δύο ταινίες ασφαλείας που έχει συσκευασία στο πίσω μέρος του Watch S3, θα βγάλω το μαχαίρι από το πλάνο, θα γυρίσω τη συσκευασία, να την ανοίξω, να δούμε προφανώς το ίδιο το ρολόι, αλλά έστω και τυπικά τι άλλο περιέχει. Αφήνω λοιπόν στην άκρη το καπάκι, αυτό είναι το ίδιο το Watch S3, θα το αφήσω επίσης προς το παρόν στην άκρη. Κάτω από αυτό υπάρχει η βάση με την οποία φορτίζει το ρολόι και δυστυχώς για ακόμα μία φορά έχει δύο συγκεκριμένες επαφές, οι οποίες πρέπει να μπουν αντίστοιχα σε συγκεκριμένο σημείο στο κάτω μέρος του ρολογιού. Θα ήθελα κάποια στιγμή από τη Xiaomi πραγματικά να αλλάξει σε ασύρματη φόρτιση για όλα τα ρολόγια της. Παρ' όλα αυτά, αυτό μέχρι ασημείο μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς με δεδομένο το κόστος τους. Και αυτό είναι προφανώς το ίδιο το ρολόι, από το οποίο θα βγάλω με το δέοντα σεβασμό το προστατευτικό από την οδόνη του. Να πω εδώ ότι ένα από τα πράγματα που καταλαβαίνει κανείς από την πρώτη στιγμή που θα το κρατήσει στα χέρια του είναι ότι είναι κατασκευασμένο από ατσάλι. Είναι ένα βαρύ ρολόι, αν θέλει να το πει κανείς έτσι. Κάτι που βέβαια εδώ δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, αφού και δίνει την αίσθηση και έχει την ποιότητα που πρέπει να έχει ένα ρολόι. Δύο πλήκτρα χειρισμού στη δεξιά πλευρά του, θα δούμε στη συνέχεια πώς ακριβώς λειτουργούν. Ένα αυτοκόλλητο με τα αναγνωριστικά στο αριστερό μέρος, το οποίο προς το παρόν δεν θα βγάλω, για να μην κάνω μια ακόμα διακοπή στο βίντεο. Και στο πίσω μέρος ακόμα ένα προστατευτικό, το οποίο θα προσπαθήσω να βγάλω αυτή τη φορά. Και κάτω από αυτό είναι προφανώς οι αισθητήρες με τους οποίους μπορεί να κάνει όλες τις μετρήσεις το ρολόι. Και όσο συνεχίζω να μιλάω, ναι, κατάφερα να το βγάλω. Τώρα, το πίσω μέρος του ρολογιού δεν μπορώ να καταλάβω από τι ακριβώς υλικό είναι κατασκευασμένο και αυτή είναι μία από τις λεπτομέρειες που δυστυχώς δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Και πριν δούμε πώς συνδέεται το Watch S3, προφανώς το Xiaomi 14, αν και θα θυμίσω εδώ ότι συνδέεται εννοείται κανονικά σε οποιοδήποτε Android smartphone αλλά και συσκευή της Apple, έχω στα χέρια μου το κουτάκι με το διαφορετικό bezel, τη διαφορετική σε χρώμα στεφάνη. Θα φέρω και πάλι το μαχαίρι στο πλάνο σύντομα και αυτή τη φορά, μάλλον με λίγο περισσότερη προσοχή, θα κόψω τη μία ζελατίνα στο πάνω μέρος. Θα ανοίξω τη συσκευασία αυτή, να δούμε τι ακριβώς είναι η στεφάνη αυτή και πώς βέβαια μπαίνει στο ίδιο το ρολόι. Μάλλον δεν περιμένει εδώ κανείς κάτι περίεργο, είναι μια διαφορετική στεφάνη, είναι και αυτή μεταλλική, σίγουρα καλό δεχούμενο και σαφώς διαφορετικό. Είναι και αρκετά βαρύ το συγκεκριμένο υλικό, δεν είναι επίσης απαραίτητα μειονέκτημα. Τώρα εδώ, με απόλυτη ειλικρίνεια, έκανα μια μικρή διακοπή, δοκίμασα ήδη το πώς βγαίνει η στεφάνη με την οποία έρχεται το Watch S3. Χρειάζεται απλά να την στρίψει κάποιος λίγο προς τα αριστερά, με σχετική δύναμη προφανώς, για να μην γίνει κατά λάθος, την αφαιρεί από το ρολόι, παίρνει τη στεφάνη που θέλει να βάλει και με αντίστοιχα τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πετύχει το σημείο στο οποίο εφαρμόζει και θα την τοποθετεί στο ρολόι. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια προτίμηση μεταξύ τους, η συγκεκριμένη έχει και διαφορετικά νούμερα, κάτι που δεν υπάρχει σε αυτή με την οποία έρχεται το ρολόι. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας αρκετά ενδιαφέρον και έξυπνος, εδώ που τα λέμε, τρόπος να αλλάζει κανείς την εμφάνιση στο ρολόι του, χωρίς προφανώς να χρειάζεται να αλλάξει το ίδιο το ρολόι. Και παρέλειψα εντελώς το κομμάτι που βγάζω και το λουράκι από τη συσκευασία του. Το συγκεκριμένο είναι ένα δερμάτινο λουράκι, το οποίο έχει κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο, το οποίο θα δούμε αφού καταφέρω να το λύσω. Το πάνω μισό είναι μαύρο, το κάτω μισό είναι πράσινο, μια ενδιαφέρουσα χρωματική αντίθεση,
Τώρα, εδώ να πω κάτι που ισχύει και για πολλά άλλα ρολόγια, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν δεν θέλει κάποιος βέβαια να αγοράσει λουράκι της Xiaomi, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λουράκι θέλει και να το προμηθευτεί αντίστοιχα από οπουδήποτε θέλει, αρκεί να έχει πύρο με διάμετρο 22 χιλιοστών. Αυτό είναι πάντα καλοδεχούμενο και δείχνει ότι σέβεται πολύ περισσότερο η εταιρεία τους αγοραστές της σε σύγκριση ειδικά με μια πολύ συγκεκριμένη αμερικανική εταιρεία. Και προφανώς ήρθε και το σημείο του βίντεο που θα δούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να συνδέσουμε το ρολόι στο τηλέφωνό μας. Εγώ το ξαναλέω, θα χρησιμοποιήσω προφανώς το Xiaomi 14 στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά η εφαρμογή του Mi Fitness μπορεί να εγκατασταθεί κανονικά, το τονίζω, και πάλι σε οποιοδήποτε Android smartphone, ενώ υπάρχει κανονικά διαθέσιμη και για συσκευές της Apple. Αφού λοιπόν εγκαταστήσει κανείς την εφαρμογή στο τηλέφωνο του και φυσικά μετά τη βρει στη λίστα με τις εφαρμογές που έχει εγκατεστημένες, θα επιλέξει προφανώς τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές. Εδώ δεν υπάρχει καμία ήδη εγκατεστημένη στο Xiaomi 14. Προσθήκη συσκευής λοιπόν βρίσκει το ρολόι και θα περιμένουμε απλά να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης, την οποία θα επιβεβαιώσουμε προφανώς και πάλι στο ρολόι αλλά και στο τηλέφωνό μας. Αφού ολοκληρωθεί και δώσουμε στο τηλέφωνο τις απαραίτητες άδειες ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανονικά το ρολόι μας, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να δούμε και τι άλλο προσφέρει. Στην ίδια την εφαρμογή του Mi Fitness τώρα, προφανώς βλέπουμε την κατάσταση της μπαταρίας του ρολογιού μας. Μπορούμε να διαλέξουμε διαφορετική όψη, όπως έχει μεταφραστεί το Watch Face στα ελληνικά, και είναι μάλλον μια αρκετά σωστή μετάφραση που είναι και αρκετά απλή επίσης. Υπάρχουν προφανώς πολλά διαφορετικά διαθέσιμα. Εγώ προς το παρόν θα αφήσω αυτό που έχει ήδη το ρολόι. Μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένα από ποιες εφαρμογές θα έρχονται ειδοποιήσεις στο ρολόι μας. Έχουμε μερικές ακόμα αρκετά ενδιαφέρουσες επιλογές, όπως προφανώς το να μπορούμε να απαντήσουμε και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο από το ρολόι, αλλά και τη δυνατότητα να απαντήσουμε με μήνυμα σε περίπτωση που δεν μπορούμε να μιλήσουμε εκείνη τη στιγμή. Και αντίστοιχα, προφανώς αυτό είναι το ίδιο το Watch S3, το οποίο έχει και ένα σαφώς πολύ όμορφο Watch Face προεγκατεστημένο. Τώρα, η πλοήγηση στο μενού του είναι σχετικά απλή. Με το πάνω πλήκτρο μπορούμε να μπούμε στο μενού με όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές. Κατεβάζοντας την οθόνη από πάνω προς τα κάτω, μπορούμε να δούμε τις ειδοποιήσεις μας. Αντίστοιχα, από κάτω προς τα πάνω, την κατάσταση της μπαταρίας και κάποιες συντομεύσεις που προφανώς είναι πάντα χρήσιμες. Τώρα, στην αριστερή και δεξιά πλευρά, από ποιο σημείο και να ξεκινήσουμε, έχουμε μια λίστα με συγκεκριμένες καρτέλες με μερικές πολύ χρήσιμες συντομεύσεις. Και πριν κλείσω το συγκεκριμένο, μάλλον μικρότερο σε διάρκεια από το συνηθισμένο τουλάχιστον βίντεο, να κάνω μερικές ακόμα διευκρινήσεις. Το Watch S3 τρέχει το νέο HyperOS λειτουργικό σύστημα της Xiaomi και είναι το πρώτο προϊόν πιθανότατα που τρέχει μια ανεξάρτητη έκδοση του που δεν βασίζεται στο Android λειτουργικό σύστημα της Google. Δεν είναι και ένα ρολόι με το Wear OS λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούσε το Watch Pro 2. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού όλες τις δυνατότητες που έχουμε συνηθίσει τις προσφέρει κανονικά. Είδαμε και στην αρχή του βίντεο ότι προφανώς μπορεί να μετρήσει τους καρδιακούς παλμούς μας, κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα περιμένω γιατί προφανώς δεν το φοράω στο χέρι μου. Μπορεί να μετρήσει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου μας, την περιεκτικότητα του αίματος προφανώς σε οξυγόνο, κάτι που και πάλι δεν θα περιμένω να κάνει προφανώς αυτή τη στιγμή, όπως φυσικά και πολλά διαφορετικά είδη άσκησης, τα οποία μπορούμε εμείς να διαλέξουμε συγκεκριμένα. Και πριν κλείσω το συγκεκριμένο, σίγουρα μικρότερο από το συνηθισμένο βίντεο, να κάνω μερικές ακόμα παρατηρήσεις. Αρχικά, προσωπικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι είναι τόσο απλό και εύκολο να κατασκευάσει κανείς ένα μηχανισμό με τον οποίο να μπορεί να αλλάξει τη στεφάνη στο ρολόι του. Εδώ πρόσεξα κάτι επίσης ενδιαφέρον, ότι ανάλογα με τη στεφάνη που θα χρησιμοποιήσει κανείς, το ρολόι φαίνεται ότι την αναγνωρίζει και αλλάζει το Watch Face το οποίο χρησιμοποιεί. Έβαλα λοιπόν αυτή με την οποία έρχεται το Watch S3, αν τη βγάλω και ξαναβάλω αυτή που είδαμε νωρίτερα ότι πωλείται ξεχωριστά, αφού καταφέρω βέβαια να τη βάλω, θα δούμε ότι το ρολόι αλλάζει αυτόματα το Watch Face που χρησιμοποιεί σε κάτι που χρωματικά τουλάχιστον ταιριάζει περισσότερο. Αφού επιβεβαιώσω προφανώς την αλλαγή αυτή, σίγουρα είναι μια ακόμα πολύ έξυπνη λεπτομέρεια. Σίγουρα επίσης θα το φορέσω και θα το χρησιμοποιήσω για αρκετές ημέρες και θα επανέλθω με ένα ακόμα βίντεο στο οποίο θα έχω μια σαφώς καλύτερη εικόνα για το πώς ακριβώς είναι. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!